Καλημέρα κύριε Βαμβακά. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, για πείτε μου εδώ, επειδή διαβάσαμε προχθές και το κείμενό σας, όμως ενώ εσείς λέτε ότι να πάμε να δούμε τη μεγάλη φόρο διαφυγή, έρχονται οι ανακοινώσεις που διέρευσαν στα μέσα με κουρέα, με υδραυλικό, τα είδατε κι εσείς που απέκρυπταν ψητοπολείο, λιανικό εμπόριο υποδημάτων κτλ. Κτλ. Άρα θα σου πει κάποιος, τι λες ρε Σαχίνη, τι λέει ο κύριος Βαμβακάς, να τη φόρο διαφυγή. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι ένα παμπαλαίο ιδεολόγημα, δεν είναι τωρινό, είναι αρχαίο. Δηλαδή είναι το κεντρικό ιδεολόγημα ότι η μαρίδα φταίει, δηλαδή οι μικροί παράγουν μεγάλη φοροδιαφυγή, ενώ οι μεγάλοι δεν παράγουν απολύτως τίποτα. Στην ουσία δηλαδή είναι από παλιά, εγώ θυμάμαι από την εποχή του Σιμίτη, και αυτά δεν είναι γραμμένα τώρα, απλώς τώρα δημοσιεύτηκαν που έγραψα. Είναι από παλιά, κύριε Σαχίνη. Πριν από 20 χρόνια υπόθηκαν όλα αυτά. Και όντας μέλος της, του τομέα οικονομίας, του ΠΑΣΟΚ, είχαν υποθεί όλα αυτά. Στο πρόγραμμα δηλαδή του 2009 υπό την κυρία Κατσέλη είχαν υποθεί. Δεν είναι τωρινά, είναι παμπάλαια. Απλά τι γίνεται, ξεπαγώνουν κάθε φορά που ο κόμπος θα είναι στο χτένι για να παίζουμε με όρους επικοινωνίας. Όχι κύριε Σαχίνη, έτυχε τώρα και αυτό το κείμενο βρήκε μία απόκριση. Τυχαίο γεγονός. Όχι, δεν λέω για το κείμενο, λέω για τα μέτρα που ανακοινώνονται ως καταπολέμηση. Αυτά είναι παλιά. Ναι, άρα τώρα γιατί ξεπαγώνουν, γιατί έφτασε... Ναι, γιατί τώρα έχουμε ζήτημα πρωτογενών πλεονασμάτων κύριε Σαχίνη. Αποτελεσμάτων μου έχει πει κάποιος να λέω και όχι πλεονασμάτων, γιατί καμία κυβέρνηση δεν τα εγγράφει ως πρωτογενή πλεονάσματα αλλά ως πρωτογενή αποτελέσματα. Το πλεονάσμα είναι κόλπο. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Επειδή ξανασφίγγει το σύμφωνο σταθερότητας, γίνεται μια συζήτηση η οποία τώρα δεν έχει καταλήξει. Δηλαδή τα ECOFIN δεν συμφωνούν. Στο ECOFIN υπάρχουν διαφωνίες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, αν θα επανέλθουμε στο παλιό μοτίβο της σκληρής λιτότητας ή θα υπάρχει μια χαλάρωση. Ο Ντράγκη, για παράδειγμα, πριν από ένα μήνα είπε ότι δεν μπορούμε να επανέλθουμε στο παλιό. Αλλά αυτό είναι μία άποψη. Επειδή έχει λασκάρει πάρα πολύ το σύστημα, λόγω της πανδημίας και του πολέμου κτλ., θέλουν να επανέλθουν. Εν πάση περιπτώσει, τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα αν το 2024-2025 θα επανέλθουμε στα υψηλά πάλι πρωτογενή πλεονάσματα ή όχι. Και η κυβέρνηση κάνει αυτό που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις. Mm-hmm. Από τότε που εγώ ασχολούμαι επισταμένα, περίπου από το 2000 δηλαδή, κάνει την ίδια δουλειά. Φόρο εισπράττει. Φόρο εισπράττει. Φόρο εισπράττει. Είναι ένα εισπρακτικό σύστημα. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι στοχευμένα φόρο εισπρακτικό. Δεν είναι κοινωνικό. Δεν επιχειρεί δηλαδή να απονείμει δικαιοσύνη. Υπό την έννοια ότι ο κάθε πολίτης θα πρέπει να συνεισφέρει εκείνο το μερίδιο που του αναλογεί για τη διατήρηση των όρων ζωής του. Mm-hmm. Δηλαδή το κράτος μας παρέχει υποδομές, υγεία, πρόνοια, παιδεία, μια σειρά από πράγματα. Αυτά δεν βγαίνουν από το πουθενά. Αυτά βγαίνουν από τη φορολόγηση του ατομικού πλούτου. Έτσι ορίστηκε. Μάλιστα, ξέρετε πολύ καλά ότι το 1919 για πρώτη φορά μπήκε ο ατομικός φόρος από τον Βενιζέλο. Μέχρι τότε ήταν κεφαλική η φόρη. Σωστό. Και διαπύλη. Ήταν δηλαδή ένα σύστημα που είχε κληρονομηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για πρώτη φορά τον 1911 από τον Βενιζέλο μπαίνει η ατομική φορολόγηση. Έκτοτε. Και αυτό είναι ένας βασικός κανόνας του καπιταλισμού, έτσι. Δηλαδή η διαφορά του καπιταλισμού από τα προηγούμενα συστήματα είναι η μη ύπαρξη οριζόντιων κεφαλικών φόρων, αλλά η αναλογική φόρη. Δηλαδή ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Έτσι. Αυτό είναι το μεδούλι του φορολογικού συστήματος. Εάν μια κοινωνία θεωρούσε ότι αυτό που πληρώνει είναι δίκαιο, θα συνενούσε. Στην Ελλάδα, ξέρετε εσείς κυρίες, θα γίνει κανέναν που να συνενεί έτσι, στην πληρωμή των φόρων. Όχι. Διότι όλοι
θεωρούν ότι το φορολογικό σύστημα είναι αυτό. Αυτή είναι η κοινή αντίληψη. Ότι εδώ, παιδιά, γίνεται της τρελής, έτσι, κυκλοφορούν τα απίστευτα οχήματα των 80 και των 100 χιλιάδων, έτσι, και εμείς υποφέρουμε, και συνεπώς υπάρχει μια αντίδραση, φυσιολογική αντίδραση στην, στο φορολογικό σύστημα, στην πληρωμή των φόρων. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα κάθε φορά είναι εάν η κοινωνία αισθάνεται ότι απονέμεται δικαιοσύνη. Σε αρκετές χώρες υπάρχει αυτό, κυρίως στις βόρειες χώρες. Δεν βαρυγκομούν εκεί οι άνθρωποι που φορολογούν. Πολύ ψηλή φορολόγηση έχουν οι σκανδιναβικές χώρες. Πάρα πολύ ψηλή φορολόγηση. Δεν βαρυγκομεί κανείς. Ως κοινό αίσθημα, στην Ελλάδα όλοι διαμαρτύρονται και καλά κάνουν. Η απόδοση άλλωστε στις βόρειες χώρες είναι δυσανάλογη. Έστω και στα πλαίσια αυτού του συστήματος, σε σχέση με εδώ, γιατί σωστά είπατε, από τους φόρους θα προκύψει η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία. Αλλά άμα δει κανείς τι προκύπτει εδώ, στη χώρα ως επιστροφή. Ναι. Είναι και αυτό. Ναι. Συν το ασυνήθι υποζύγια. Θέλω να μου πείτε, στο συμπίκνωμα αυτού του άρθρου σας, λέτε, για την κίνηση των προϊόντων ισχύει το σύστημα απόδειξη. Μοναδικό σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, μια πατέντα επιβολή αστυνομικού κράτου στην αγορά. Θα σας πει κάποιος. Μα τι λέτε τώρα, δεν θα πάω κύριε Βαμβακά μου, πού να σας πω, στην Γκαλερί Λαφαγιέτ στο Παρίσι και δεν θα πάρω απόδειξη. Δεν υπάρχει αλλού η απόδειξη. Δεν λέτε αυτό, λέτε κάτι άλλο. Ακριβώς λέω κάτι άλλο. Λέω ότι αυτή η απόδειξη που έχουμε στην Ελλάδα, το απόδειξη, το αποτύπωμα που έχει, το QR δηλαδή που έχει, είναι μοναδικό στον πλανήτη. Η Γκαλερί Λαφαγιέτ και το γαλλικό μικρό εστιατόριο δεν εκδίδει αποδείξεις. Το μικρό γαλλικό ή το γερμανικό εστιατόριο ή τα βερνούλα δεν εκδίδουν αποδείξεις. Ένα χαρτί σου φέρουν. Και μάλιστα θυμάμαι τότε το 2000 που είχαν πάει οι υπηρεσίες μας στη Γερμανία για να μετεκπαιδευτούν, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δηλαδή, γυρίσαν πίσω και λέγανε «Όχι, οι Γερμανοί μεγάλοι φοροφυγάδες». Γιατί δεν εκδίδουν απόδειξη. Γιατί δεν είναι η απόδειξη. Κάτι πολύ σοβαρό. Τι είναι στην ουσία η απόδειξη, κύριε Σαχίνη? Είναι η απεικόνιση της κίνησης του προϊόντος και όχι το ίδιο το προϊόν. Το προϊόν πρέπει να παρακολουθείτε από την ώρα που είτε εισέρχεται, ναι, είτε παράγεται στη χώρα και η κατάληξή του. Επί της κατάληξής του, που υπάρχει μια παραγόμενη υπεραξία, μπαίνει ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι ο φόρος επί της υπεραξίας του προϊόντος. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε καμία χώρα δεν υπάρχει QR, ούτε η απόδειξη είναι ένα δημόσιο έγγραφο, ένα κρατικό έγγραφο. Εδώ είναι κρατικό έγγραφο. Αν δείτε την απόδειξη, στο κάτω μέρος της, στο κατώτερο μέρος, είναι δημόσιο έγγραφο. Και υπ' αυτή την έννοια, βεβαίως, όποιος δεν κόβει απόδειξη έχει παραβεί τους κανόνες. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Σωστά. Άρα μου λέτε. Πατέντα. Άρα μου λέτε ότι ο πυρήνας του ελέγχου ουσιοδέστατα μετατοπίζεται από εκεί που θα έπρεπε να είναι το βάρος του. Ακριβώς. Την κίνηση του προϊόντος, το ΦΠΑ που είπατε. Ακριβώς. Και πάει στην απόδειξη. Μάλιστα. Ακριβώς. Στην απεικόνιση δηλαδή. Στην απεικόνιση. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί του IRS που είχαν έρθει εδώ κάποια στιγμή, δεκαετία του 90, έτσι, για να συνεισφέρουν, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι, έτσι, είχαν πει, ωραία, είστε Ghostbusters. Τότε υπήρχε και η ταινία Ghostbusters, η περίφημη. Κυνηγάτε φαντάσματα, παιδιά. Μάλιστα. Είναι δυνατόν, καταρχάς, σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια αποδείξεις κόβονται κάθε μέρα σε μία αγορά. Μα εκατομμύρια. Πά στο περίπτερο. Εγώ πάω στον περίπτερο και μέσα σε 10 λεπτά έχουν κοπεί 50 αποδείξεις. Τι να πιάσεις? Τι κυνηγάμε δηλαδή? Έλατε. Είναι δυνατόν? Και στη συνέχεια, επειδή μένω και σε ένα τουριστικό μέρος, έβλεπα τους ελεγκτές να ανοίγουν τσάντες των τουριστών και να τους ρωτάνε εάν μέσα υπάρχει απόδειξη στην τσάντα με τα ψώνια. Οι άνθρωποι είχαν παλαβώσει. Λέει, τι είναι αυτό? Πείτε μου κάτι, σε αυτό το σύστημα, όπως το είπατε, απόδειξη. Απόδειξη, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο. Αυτός που δεν έχει να χάσει, σχηματικά το λέω,
Αλλά και που μένει, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, στην ουσία στο απειρόβλητο είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που μάλλον θα το τηρήσουν αυτό. Δεν έχουν λόγο να μην το τηρήσουν. Απαλλού θα ξεφύγουν. Το αναφέρει και το κειμένο, βεβαίως. Εκεί επικεντρώνεται. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ βολικό σύστημα που μπορεί να τηρεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Π.χ. τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει περίπτωση να μην εκδώσουν απόδειξη? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για το λόγο της αποθήκης τους. Σωστό. Πρέπει να ελέγχουν την αποθήκη τους και τα ταμεία τους. Σκεφτείτε που έχει μέσα 30-40 ταμεία, μπορεί να μην εκδώσει απόδειξη. Αυτό κάνουν οι Γκαρέρι Λαφαγέτ. Τι ελέγχουν δηλαδή με τις αποδείξεις? Τις αποθήκες τους. Και την ίσπραξη. Δεν αποτελεί η απόδειξη ένα δημόσιο έγγραφο, αλλά είναι η σχέση μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη, δώσ' μια απόδειξη να ξέρω τι θα σου πληρώσω, και το δεύτερο είναι για να ελέγχει εσωτερικά η επιχείρηση την κίνηση, τις αποθήκες, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά. Εγώ έχω αποδείξεις από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα παλαβά, αλλά όταν αυτό τίθεται ως επιχείρημα, μου λένε καλά, αυτοί είναι οι φοροφυγάδες. Ποιοι μωρά είναι οι φοροφυγάδες, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι? Ξέρετε, στη Γερμανία, και αναφέρομαι στη Γερμανία γιατί είναι μια χώρα ιδιαίτερα αυστηρή στο φορολογικό της. Ναι, εδώ μου στέλνουν τώρα μήνυμα όσο μιλάτε ότι πέρυσι τα Χριστούγεννα ήμουν, λέει, στη Γερμανία. Μας έφεραν το λογαριασμό σε καφέ, σε χαρτά και χειρόγραφο. Ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό λέμε. Και αυτό εκλαμβάνεται από διάφορους εδώ ως μεγάλη φοροδιαφυγή των Γερμανών. Ναι, κούνια που μας κούναγε, ναι. Ακριβώς. Και δεν είναι πάρα πολύ αυστηρή η Γερμανία, αλλά είναι αυστηρή στο επίπεδο της ουσίας. Δηλαδή, κλείνουν πάρα πολύ εύκολα ένα κατάστημα, μία ταβέρνα, εάν διαπιστωθεί το όντι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Αλλά είναι στοχευμένη η έλεγχη, δεν είναι οριζόντιοι. Είναι στοχευμένη με διασταύρωση στοιχείων. Είναι στοχευμένη με βάση στατιστικά που υπάρχουν για κάθε περιοχή και για κάθε κλάδο. Δεν είναι δηλαδή οριζόντιοι άρα τίποτα. Και αυτός που δεν εκδίδει απόδειξη τα γράφει στο βιβλίο του. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έρχεται ποτέ σε επαφή στη Γερμανία ο πολίτης με την φορολογική αρχή. Δεν μπουκάρει δηλαδή το ΣΔΟΕ σε καμία επιχείρηση για να κάνει τέτοιου είδους ελέγχους. Το ΣΔΟΕ ή η ΑΔΕ. Δεν υπάρχουν αυτά. Εάν διαπιστωθεί από τους ελέγχους που γίνονται από πάνω, από τα επιτελεία, από τους υπολογιστές. Εάν διαπιστωθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, καλείται όχι ο ίδιος ο πολίτης, αλλά ο εκπρόσωπός του, δηλαδή ο λογιστής του. Και αρχίζει μια συζήτηση. Το δεύτερο που κάνουν οι Γερμανοί είναι ότι οι φορολογικές τους αρχές, κύριε Σαχίνη, κυρίως είναι επικουρικές των επιχειρήσεων. Δεν είναι δηλαδή φορομπιστικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βοηθάνε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις, τις κατευθύνουν, τους δίνουν στατιστικά, δηλαδή. Εντάξει, είναι βοηθάνε τις επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικό. Αλλά είναι άλλη τάξη μεγέθους οικονομίας, θα σας πει κάποιος. Δεν είναι άλλη τάξη. Σε μια χώρα εδώ που δεν παράγει να τίποτα. Σας πω γιατί. Ναι, ναι. Να σας πω γιατί δεν είναι. Είναι στη μεγάλη βιομηχανία η οποία τώρα υποφέρει, υπάρχει ύφεση. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, η Γερμανία είναι μια χώρα που στηρίζεται, όπως και άλλες, κυρίως η Γερμανία, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο κορμός είναι αυτός. Ο Κόλτα είχε πει αυτά το 90. Δηλαδή η Γερμανία δεν είναι η Volkswagen, αλλά είναι όλο το σύστημα που δουλεύει γύρω από τη χώρα, μια πόλη ολόκληρη. Οι μικρές και μεσαίες παραδοσιακές γερμανικές επιχειρήσεις είναι ο κορμός της γερμανικής οικονομίας. Τα άλλα είναι παραμύθια. Χωρίς τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, η οποία στηρίζει τους γίγαντες, δεν θα υπήρχαν οι γίγαντες. Αυτά να τα ακούμε εδώ. Μάλιστα. Βεβαίως. Ο Νίκος μου λέει εδώ, στη Σουηδία, λέει, οι καλλιτέχνες εδώ, ζωγράφοι, γλύπτες κλπ., ναι, κάτω από 200.000 ευρώ ετήσια εισόδημα δεν φορολογούνται, μου γράφει. Άλλος μου λέει, ερώτηση.
Έχω μαγαζί, αγόρασα 100.000 ευρώ προϊόντα φέτος. Κατευθείαν με το τιμολόγιο έσκασα και 24.000 ευρώ ΦΠΑ. Συν το ΦΠΑ. Αφού δεν πούλησε. Ναι, συν το ΦΠΑ που θα πληρώσω με την πόλη, στην πραγματικότητα είναι δύο τα ΦΠΑ για το μαγαζί και λένε δεν κλέβουν κιόλας. Αυτό μου λέει εδώ. Ναι, κοιτάξτε. Αυτό επίσης τώρα είναι μια σοβαρή. Πληρώνεις λοιπόν το ΦΠΑ άσχετα αν εσύ έχεις πουλήσει το προϊόν. Κουφό είναι αυτό. Δηλαδή, ο ΦΠΑ είναι μια ιστορία μεταξύ υπεραξίας. Έτσι, το αγοράζω, πληρώνω το ΦΠΑ αγοράς και το πουλάω και εισπράττω το ΦΠΑ από την πώληση. Τότε θα έπρεπε να αποδίδεται ο ΦΠΑ. Όταν γίνει η πώληση, ενώ πιστώνεται, χρεώνεται ο αρχικός. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια της όλης της ιστορίας. Μου λέει ο Ηλίας είναι εδώ. Το αποτέλεσμα είναι. Έχετε δίκιο. Μου λέει κύριε Βαμβακά ο Ηλίας, γιατί εδώ έχουμε και τους ακροατές παρεμβάνει. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, πείτε λέει του κύριου Βαμβακά που το καταλαβαίνει, είναι η επιτομή της κοροϊδίας, ώστε να πληρώνει μόνο ο μικρός και ο μεγάλος να πίνει στην υγεία όλων. Ακριβώς. Αυτό είναι λέει τυραννία, δεν είναι φορολογικό σύστημα. Ακριβώς. Έρχεται. Αυτή είναι η κοινή συνείδηση στην Ελλάδα. Πώς παρήχθη αυτή. Έτσι, έπεσε από τον ουρανό. Τρελάθηκαν δηλαδή ξαφνικά όλοι οι άνθρωποι και λένε τέτοια πράγματα. Γιατί αν μπούμε στην ουσία, αυτό λένε. Έλα μου. Άρα είναι ένα σύστημα το οποίο έχει απορριφθεί από την κοινωνία. Καταρχάς, άμα δεν είναι αποδεκτό, τρεχαγύρευε. Ένα σύστημα που δεν είναι αποδεκτό κοινωνικά, δεν δουλεύει. Άρα ο καθένας... Το ελληνικό δεν δουλεύει. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει να λειτουργήσει με την αίσθηση. Και καλά λέτε, κάνει. Ναι, πολύ καλά. Ακούστε τώρα, επινοούνται κατά καιρούς, το έχετε πει στο άρθρο, συστήματα προσδιορισμού του εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι τώρα η συζήτηση, γίνεται χαμός. Με αντικειμενικά λίγη κριτήρια. Ναι. Το λεγόμενο τεκμαρτό εισόδημα. Ναι. Το τεκμαρτό. Αυτό έγινε επισημή την πρώτη φορά. Δεν είναι τώρα, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι για πρώτη φορά. Μπορεί να γίνει και παλαιότερα, αλλά εγώ το θυμάμαι επισημήτη. Αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε, διότι απέτυχε πλήρως. Πέρα από το ότι είναι χαζό, γιατί πάει να πάρει. Είναι ντάμ, δηλαδή είναι ηλίθιο σύστημα. Διότι προσπαθεί να πάρει τα ελάχιστα επί δικαίων και αδίκων, όπως το αναφέρω. Αυτό είναι. Και επιπλέον δεν είναι δίκαιος φόρος. Πάει να πάρει τα ελάχιστα για να καλύψει τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα του βγούνε. Αποτελέσματα να μου λέτε, όχι πλεονάσματα, αποτελέσματα θα μου τα λέτε. Όχι, υπάρχει λόγος που το λέω, γιατί έτσι τα εγγράφουν επίσημα όλες οι κυβερνήσεις, ασχέτως πως το λανσάρουν για επικοινωνία τους λόγους. Θυμίζει μνημόνια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Και γιατί το επαναφέρει και η τωρινή κυβέρνηση. Και δεν έχει άλλο τρόπο. Πώς θα εισπράξει. Γιατί για να εισπράξει θα πρέπει να φέρει τούμπα ολόκληρο το φορολογικό σύστημα και τότε η Ελλάδα θα γίνει Μέση Ανατολή. Δεν μου λέτε, τι γίνεται με τα μεγάλα εισοδήματα. Οι ελάχιστες φορολογικές κλίμακες και οι αντίστοιχοι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές που μπήκαν στα μνημόνια και διατηρούνται σήμερα. Μάλιστα. Δεν κάνουν πιο άδικη τη φορολόγηση. Και μου λέει κάποιος, εδώ δεν ισχύει λέει, ουσιαστικά το πόθεν έσχες στη χώρα. Ακριβώς. Δεν ισχύει το πόθεν έσχες. Δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών. Αλλά και γενικότερα, στην παροχή υπηρεσιών πώς θα φορολογείς, από τον τρόπο ζωής. Έτσι φορολογούν οι Αμερικάνοι. Αλλά οι Αμερικάνοι την ηλίθεια. Δηλαδή το IRS, ο γίγαντας εκεί σε ένα επίπεδο FBI, ένα θηριώδες πράγμα, αυτό κάνει. Το πόθεν έσκες κοιτάει, στοχευμένα. Από τον τρόπο διαβίωσης. Μάλιστα. Διότι σήμερα ο τρόπος διαβίωσης πάρα πολύ εύκολο να συλληφθεί από το cloud που υπάρχει και τα συστήματα ελεύθερου λογισμικού και τα λοιπά. Δηλαδή, εσύ ταξιδεύεις. Αυτό καταγράφεται. Εσύ αγοράζεις πράγματα με την κάρτα σου. Καταγράφεται. Κινείσαι από εδώ και από εδώ, αγοράζεις από εδώ, αγοράζεις. Καταγράφονται. Μπορεί λοιπόν στοχευμένα, πάρα πολύ εύκολα, από την πληροφορική προέρχομαι και μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια συστήματα τα οποία να στοχεύουν εκεί που πραγματικά συντελείται το έγκλημα. Αλλά όταν έγκλημα θεωρείται η μη έκδοση απόδειξης, παράβαση θεωρείται η μη έκδοση απόφαση, αυτό είναι επιλογή.
Σωστά, έχετε δίκιο, είναι επιλογή. Είναι θέλω επιλογή. Να πάμε στο κρίσιμο που το έχετε εντοπίσει, είναι το ζήτημα της μετατόπισης φορολόγησης από τα νομικά στα φυσικά πρόσωπα. Λέτε ότι είναι κέριο και ένα μεγάλο πρόβλημα, λέτε, είναι η τεράστια φόρο απαλλαγή των μεγάλων ομίλων με τις ενδοομιλικές συναλλαγές φορολογικούς παραδείσους. Άλλοι έχουν αφημί στην Ιταλία, να το πω και αυτό. Ναι. Έτσι. Με ό,τι σημαίνει και για την απόδοση του ΦΠΑ αυτό. Ακριβώς. Αλλά για πείτε μου εδώ, γιατί θεωρείτε ότι είναι κλειδί εδώ η μετατόπιση φορολόγησης από τα νομικά στα φυσικά πρόσωπα? Γιατί, κοιτάξτε, ένα νομικό πρόσωπο τα κέρδη του μπορεί να τα επανεπενδύσει. Δηλαδή, όσο δεν διανέμονται τα κέρδη, αποτελούν υπό μία έννοια κοινωνικό πλούτο. Δηλαδή, παραμένει στο νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο δεν είναι φυσικό πρόσωπο, είναι άλλο πράγμα. Και το φυσικό πρόσωπο πρέπει να φορολογείται, διότι αυτό απολαμβάνει τον πλούτο και αυτό θα ήταν δίκαιο να φορολογείται. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει πολύ υψηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, ενώ, παραδείγματος χάρη, η Κύπρος έχει ένα 10% οριζόντιο και τελειώνει και έχει μαζέψει μια σειρά από έδρες ελληνικών επιχειρήσεων γιατί έχει πολύ μικρή φορολόγηση των, όπως και άλλες χώρες, έτσι, πολύ μικρή φορολόγηση άπαξ της επιχείρησης, του νομικού προσώπου. Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να αποδίδει φόρο. Ο πλούτος, ο ατομικός πλούτος φορολογείται. Δηλαδή οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν κερδοφορία, αλλά εάν δεν διανεμηθούν τα κέρδη, παραμένουν μέσα και μπορεί να αποτελούν και πρέπει να αποτελούν λόγω επενδύσεων και εξυγχρονισμού. Πώς θα εξυγχρονιστεί μια επιχείρηση? Πώς θα σταθεί στον διεθνή και εγχώριο ανταγωνισμό? Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Δεν μπορεί λοιπόν να του βάζεις υψηλή φορολόγηση ντε και καλά παριστάνοντας το ρομπέν των δασών. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο απολαμβάνει όλων αυτών των προνομίων πρέπει να φορολογείται. Βεβαίως. Λέει εδώ Σωτήρης, να ξέρετε, λέει, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μικροδιάβολων, φτωχοδιάβολων όπως εγώ, έχουμε κατεσχεμένους λογαριασμούς. Όλα τα έσοδα είναι μέσα από τα POS, όλα φανερά με ένα κουμπί, και αντί να πει κυβέρνηση κάτι λάθος κάνουμε, επιμένουν να μας λένε κλέφτες. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το κοινό αίσθημα. Έτσι ακριβώς. Τσακίζουνε. Είναι η λογική, δεν μπορώ να πιάσω τον Καρχαρία, τσακίζω τη Μαρίδα. Άρα είναι μια πολιτική επιλογή διαχρονικά. Ακριβώς. Για να πάμε στο ζουμί. Έτσι, όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω. Δεν θέλω. Στοχεύω εκεί που με βολεύει. Στοχεύω τον κόσμο. Είναι ένα αντικοινωνικό σύστημα, φορολογικό σύστημα, το οποίο θυμάμαι τότε που συζητούσα με τα στελέχη του και τους υπουργούς του Σιμίτη, δεν ευθύνεται ο Σιμίτης, οι υπουργοί μου λέγανε, μα τι είναι αυτά που λες, 20 χρόνια πριν οι μικροί είναι που φοροδιαφεύγουν για την επιβίωσή τους, εάν ορίζεται ως φοροδιαφυγή αυτό, διότι το πρώτο ζήτημα, τι ορίζεται ως φοροδιαφυγή? Αυτό το προσδιορίζουμε εμείς, οι αρχές δηλαδή. Τι ορίζεται φοροδιαφυγή, δηλαδή, λέει ο Γερμανός, σκληρός φορολογικός ελεγκτής. Φοροδιαφυγή δεν είναι αυτό που αποφεύγει ο μικρός για το γάλα του παιδιού του, γιατί αν τον κυνηγήσω θα τον μετατρέψω σε ποινικό, θα αναγκαστεί να κλέψει. Δεν κυνηγάω λοιπόν αυτόν ο οποίος φοροαποφεύγει, σε εισαγωγικά φοροαποφεύγει. Γιατί όπως ξέρετε, έχει γίνει αποδεκτό παγκοσμίως ότι χωρίς μία κίνηση ενός ποσοστού μαύρου χρήματος δεν υπάρχει οικονομία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τα πάντα. Αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Ποιος λοιπόν πρέπει να ευνοείται? Η μικρή εύγα, το μικρό εστιατόριο, η μικρή επιχείρηση, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να έχει μία αποφυγή σε εισαγωγικά για να επιβιώνει. Εδώ δηλαδή είναι βασικά πράγματα. Δεν μπορεί, στον καπιταλισμό δεν είναι δυνατόν να πιάσει τα πάντα.
Αυτό που επιχείρησε, ας πούμε, η Σοβιετική Ένωση να κάνει ένα κεντρικό ελεγκτικό σύστημα το οποίο όριζε την τιμή του καφέ στον Κάφκασο, δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν πια αυτά. Θέλω πριν κλείσουμε, και θα τα ξαναπούμε, έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που εξελίγει τη σκέψη σας, να ακούσετε μερικές παρατηρήσεις και να κάνετε τα σχόλια. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος, απόλυτα σωστά είναι όσα λέει, γιατί και εγώ πληροφορικάριος είμαι. Η διασταύρωση και η έβρεση φοροδιαφυγής, καθώς και του παράνομου πλουτισμού, είναι πανεύκολο να εντοπιστεί. Ο μόνος λόγος να μην το κάνεις είναι επειδή δεν θες, διότι υπάρχει πόδια σχέση μεταξύ εξουσίας και αδήλωτου πλούτου. Μα βέβαια. Άλλος φίλος. Τι εννοεί ο καθηγητής? Είναι η συνείδηση. Μάλιστα. Τι εννοεί, λέει ο κύριος καθηγητής, λέγοντας ότι για εισπράξει το κράτος θα πρέπει να φέρει τούμπα όλο το φορολογικό σύστημα και τότε η Ελλάδα θα μετατραπεί σε Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε τη ρήμη του λόγου του? Ναι, δεν είμαι, καταρχάς δεν είμαι καθηγητής. Εντάξει. Ελεύθερος επαγγελματίας υπήρξα. Λοιπόν, εννοώ ότι εάν επιχειρηθεί μία επανατοποθέτηση του φορολογικού συστήματος με τα πόδια προς τα κάτω και το κεφάλι προς το πάνω, όπως έλεγε ο Μάρξ, εάν θα ξεσηκωθούν οι πάντες, θα ξεσηκωθούν οι φορολογικές αρχές που θα ξεβολευτούν, θα ξεσηκωθούν όλοι όσοι θα πληγούν, που αυτοί είναι ισχυροί, έτσι, θα ξεσηκωθούν τα κόμματα τα οποία χαμπάρι δεν έχουν. Δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο αυτά που συζητάμε τώρα να συζητιώνται. Κανένα κόμμα, είτε δεξιό, είτε κεντρό, είτε αριστερό. Αυτά δεν μπορούν δηλαδή να γίνουν κατανοητά, γιατί υπάρχει η παλιά ιδεολειψία. Αρχαιγόνη. Σαφές. Κλείνω με το φίλο το Γιώργο από το Encombing της Σουηδίας που μου λέει καλημέρα. Στη Σουηδία η φορολογία εισοδήματος είναι από 32,5% στο 36% ανάλογα σε ποιο δήμο μένεις. Δεύτερον, υπάρχει και μία ακόμη χρήση της απόδειξης που είναι η εγγύηση του προϊόντος. Τρίτον, ακριβώς, το αφορολόγητο όριο στη Σουηδία είναι ως 20.000 κορώνες το χρόνο. Οτιδήποτε παραπάνω το αφορολογούν σύμφωνα με το δήμο που μένεις. Εισοδήματα πάνω από 450.000 κορώνες έχουν έξτρα φορολογία. Καλημέρα λέει και στους δύο. Άρα στο διατάφτα, κύριε Βαμβακά. Διότι μου λέει και κάποιος εδώ ότι τα πράγματα είναι, λέει, εξαιρετικά απλά. Αν όλες οι συναλλαγές γινόντουσαν ηλεκτρονικά και με κάρτα, το πρόβλημα θα λύνονταν επί τόπου. Όχι, αυτό είναι η cashless society. Είναι μια ιστορία η οποία έχει μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες από έναν διαπρεπή καθηγητή. Η cashless society. Δηλαδή, η χωρίς μετρητά. Αυτό είναι ανέφικτο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κινείται μια κοινωνία μόνο ηλεκτρονικά. Η έκδοση δεν είναι τυχαίο, το ότι υπάρχουν οι κεντρικές τράπεζες που εκδίνουν νόμισμα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μόνο στην Ελβετία υπάρχει ένας περιορισμός στην κίνηση των χαρτονομισμάτων. Η Ελβετία, επειδή είναι ένα τραπεζοκεντρικό σύστημα, κινούνται μόνο με ψηλά, με νομίσματα, με μικρά. Για να πάρεις μεγάλο νόμισμα είναι μεγάλη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει όμως σε μια χώρα η οποία η εγγύηση του κράτους είναι οι τράπεζές της. Έτσι δεν είναι? Σε όλες τις χώρες υπάρχουν κεντρικές τράπεζες οι οποίες εκδίδουν νόμισμα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί είχε πει κάποτε ο Ντοστογεύσκη, και θυμάμαι τότε στα μνημόνια το είχαμε επαναφέρει, ότι η ελευθερία είναι το νόμισμα. Δηλαδή, το έχω στην τσέπη μου ευρώ, έχω στο σπίτι μου ευρώ, παράγει αίσθημα ελευθερίας. Όταν μεταφερθεί όλο το νόμισμα στις τράπεζες, τότε αυτοί έχουν το χρήμα και εσύ έχεις στα χέρια σου ένα χαρτί ή μια κάρτα. Δεν έχεις τίποτα δηλαδή στα χέρια σου, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ως αίσθημα. Άρα λέτε ότι συμφωνείτε με αυτό που λέει εδώ ο Γιάννης, ότι αυτή θα είναι η καταστροφή, η αχρήματη κοινωνία? Η αχρήματη κοινωνία, σας λέω, είναι μια, η cashless society είναι μια ιστορία που βγήκε από έναν πολύ γνωστό, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, καθηγητή του Harvard, και απορρίφθηκε μεταβδελιγμίας και μετά πολλών επένων και γελώτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα. Και η χρήση της κάρτας σημαίνει ότι το χρήμα το έχει η τράπεζα και εσύ έχεις το αντίκρισμά της. Και αν η τράπεζα, όπως το 15, κλείσει, τι έχεις εσύ στα χέρια σου? Για σκεφτείτε τι έγιναν στα ATM τότε που μπήκε ο περιορισμός. Θυμάστε τι γινότανε? Ουρές. Γιατί πήγαν οι ουρές? Για να σηκώσουν real money.
Δεν γίνεται δηλαδή μια κοινωνία να έχει τα αποθεματικά της στις τράπεζες. Τότε μιλάμε για την απόλυτη τραπεζοκρατία. Δεν είναι ο καπιταλισμός η τραπεζοκρατία. Είναι και οι τράπεζες, είναι και η παραγωγή, είναι και η κυκλοφορία του νομίσματος. Δηλαδή αυτά είναι ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την κανονική πραγματικότητα. Κανονικά. Κανονικά. Θα κλείσω με ένα συνονόματό σας, το Γιάννη, που λέει: ναι. Θέλω, λέει, αν μπορεί ο κύριος Μαυακάς, κλείνοντας, στο ευρύτερο πεδίο, στη μεγάλη εικόνα, ναι. Έχει κάποια εξήγηση εκτός από τη μεγιστοποίηση του κέρδους, βέβαια, στο γιατί οι ελίτ παγκόσμια έχουν στραφεί ενάντια στους λαούς τους, εξαθλιώνοντάς τους? Έχει σχέση όλο αυτό με το ύψος του παγκόσμιου χρέους, αλλά και τη μη αναμενόμενη απόδοση των επενδύσεων, μήπως? Αυτό είναι ένα πολύ γενικό ερώτημα. Δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Αυτό να ζητήσω. Πάντως, σίγουρα υπάρχει ένα παγκόσμιο ζήτημα. Το είχε βάλει και ο Μπάιντεν στα καλά του όταν ενός παγκόσμιου φόρου επί της κίνησης των κεφαλαίων. Είχε κάνει μια πρόταση η οποία δεν είχε γίνει. Μένως είχε πάει και ένα πολύ ψηλό φορολογικό συντελεστή, ένα 25% στην κίνηση για να εισπράττουμε. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, αλλά το ότι οι ελίτ τσακίζουν τους λαούς τους, τότε από πού θα εισπράξουν? Ο Τάσος, με αυτόν θα κλείσω. Έχω μια απλοϊκή ερώτηση, λέει. Αν μπορεί ο κύριος Μαυακάς να με βοηθήσει. Όταν έχω δώσει ρεύμα 10.000 το χρόνο, ενίκιο, τηλέφωνο, βενζίνη, αυτά τα κράτος τα θεωρεί εισόδημα και όχι πως τα έχω πληρώσει? Δεν αφαιρούν τίποτα, δεν είναι παρανοϊκό? Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες παίζει μεγάλο ρόλο στη φορολόγηση τα έξοδά σου. Είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ ήθελα όμως να πω κάτι άλλο. Ξέρετε ποιος φόρος αυτή τη στιγμή, γιατί είχαμε συζητήσει και για την ακρίβεια. Ναι, ναι, ναι. Α, καλά. Η ακρίβεια καλπάζει. Ναι, ακριβώς, καλπάζει. Εντάξει. Θέλω μια τελευταία παρατήρηση. Παρακαλώ. Αν λίγο χρόνο να πω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ξέρετε ποιο είναι αυτή τη στιγμή το κερασάκι στην τούρτα της ακρίβειας, πέραν των φόρων, των ειδικών φόρων κτλ.? Είναι ένας κρυφός φόρος που πληρώνουμε στο ρεύμα. Ποιος είναι αυτός ο κρυφός φόρος? Για πείτε μου. Γιατί μπορεί εδώ η συχνότητα να τον έχει βγάλει το φόρο. Για πείτε μου. Ο κρυφός φόρος που αποκρύπτεται από όλους είναι ο φόρος της πράσινης μετάβασης. Παραβιάζεται ανοιχτή πόρτα συχνότητα, αλλά ελάτε, πείτε το. Έχει ενδιαφέρον να ενισχυθεί αυτή η αντίληψη με μια φωνή ακόμη, λοιπόν. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ο φόρος που πληρώνουμε για τη χρήση ορυκτών καυσίμων στο χρηματιστήριο ρήπων, όχι του Άμστερνταμ, το άλλο, της Φραγκφούρτης. Το χρηματιστήριο ρήπων που πληρώνουμε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Και θα ήθελα εσείς πραγματικά να ρωτήσετε τους ειδικούς ποιο μέρος των 15 λεπτών της κιλοβατόρας αντιστοιχεί στο φόρο αυτό. Διότι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή οφείλεται κατά πρώτο και κύριο λόγο, πέρα από τους παραδοσιακούς δομικούς, οφείλεται στο ότι το ρεύμα είναι πανάκριβο. Πας ένα αρτοπείο και οι άνθρωποι πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους για να παράξουν το προϊόν τους. Πώς ανέβηκε 50%? Σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου έχει πέσει. Γιατί το ρεύμα δεν πέφτει? Γιατί τελευταία συνδεδεμένη... Από το 2021, ναι, από το Μάιο του 2021, μπήκε η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση Fit for 55. Ελέγξτε το και θα δείτε ότι από εκεί και μετά, από το 2021 πριν τον πόλεμο, οι τιμές του ρεύματος εκτοξεύονται το Σεπτέμβριο του 2021. Πριν τον πόλεμο. Από τι? Από την απόφαση Fit for 55. Μάλιστα. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο κρυφός φόρος. Μην πάτε μακριά. Έπεσε η κυβέρνηση με σπάνιες γιές για την πράσινη ενέργεια στην Πορτογαλία. Μην πάτε πολύ μακριά. Έχουν όλα αλυσίδα είναι. Όλα. Έχετε δίκιο όμως. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Μαυακά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Μαυακάς δεν είναι καθηγητής. Το είπα, δεν το προσέξατε. Είναι μαθηματικός στατιστικολόγος με πολύ σπουδαίες περγαμηνές στα μεταπτυχιακά του στη Γαλλία. Και παρακολουθεί το θέμα επισταμμένος χρόνια. Αυτό είπα.